Αγάπη μου, ξέρεις τι είναι σήμερα? Αχ, τι είναι? Ο Άγιος Βαλεντίνος. Αχ. Ναι, δεν το ξέρα. Όντως, ούτε και εγώ δεν το ξέρα, αγάπη μου. Αχ. Ναι. Θα περάσουμε πολύ καλά σήμερα. Λοιπόν, έλα μαζί μου, ακολούθαμε να πάμε στο σαλόνι. Okay, έρχομαι. Λοιπόν, αγάπη μου, πρέπει να κάνουμε τα πλάνα για τον Άγιο Βαλεντίνο. Θες να πάμε σε καμία καφετέρια, ρε παιδί μου, εκεί πέρα, σε κανένα μπαρ εκεί πέρα, να περάσουμε καλά, να πάρουμε τα αμάξι, να οδηγήσουμε, να πάμε σε κανένα καρουσέλ, πώς σου φαίνεται? Να. Αχ, χαίρομαι. Χαίρομαι που δεν βαριέσαι σήμερα, είσαι πολύ ενεργητική και θέλεις να πάμε μαζί κάπου να περάσουμε την ώρα μας. Να, είδες. Αχ, αγάπη μου, δεν σε αρέσει σήμερα η θέα? Πόσο ωραία, ε. Ναι, πολύ. Βλέπω, χαίρεσαι κιόλας. Το ωραίο σου το χαμόγελο εδώ πέρα. Χαίρομαι. Και τι σκοπεύεις για σήμερα να κάνουμε? Τίποτα. Λοιπόν, αγάπη μου, θες κάτι να σου αγοράσω για τον Άγιο Βαλεντίνο? Όχι. Από όσο φαίνεται, η γκόμενα μου μέχρι στιγμής δεν έχει καθόλου όρεξη και δεν με θέλει. Από όσο φαίνεται, θα πρέπει να αλλάξω το σχέδιο και να την κάνω να με θέλει και να με γουστάρει. Αχ, αγάπη μου, δες εδώ πέρα. Τι όμορφο που είναι αυτό το καρουσέλ, ε. Άλλα. Αχ, τι ωραία μέρα. Είδες εδώ πέρα, σε έφερα μόνο και μόνο για σένα εδώ πέρα, σε έφερα. Αχ, τι να κάνουμε. Περνάνε οι μέρες, περνάνε τα χρόνια και ελπίζω να μείνουμε για πάντα έτσι πως είμαστε, πολύ ερωτευμένοι. Από όσο φαίνεται, παιδιά, είμαι σε καλό μέρος να την κάνω χαρούμενη έστω για μία μέρα. Και μετά να την καργαλήσω φυσικά. Λοιπόν, αγάπη μου, δες τι ωραίο αμάξι πήρα. Μόνο και μόνο για σένα. Αχ, τι ωραίο μπορώ. Κοίτα, ξέρω. Δεν μπορείς να οδηγάς, το ξέρω. Αλλά θα σου μάθω σήμερα. Λοιπόν, έμπα μέσα. Δες τώρα, ουχ, γάμο το στουκάρα μέσα στο ίδιο. Εντάξει, μην περιμένατε να ήμουν και ο καλύτερος οδηγός. Αλλά το σημαντικό είναι πως την έχουμε προσελκύσει με τα skills μας. Λοιπόν, αγάπη μου, δες εδώ πέρα τι σου πήρα για δώρο. Ένα μανιτάρι. Αχ, τι ωραίο δώρο, να το βάλεις στον κο... Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι θα θέλατε? Να φάμε. Ναι, εννοεί, αγάπη μου, τι θα θέλαμε να φάμε, ρε παιδί μου, τι ακριβώς θα θέλαμε να φάμε? Α, ναι, καλά, δεν το κατάλαβα, συγγνώμη. Λοιπόν, εγώ, κύριε, θα θέλα καλαμάρια. Και για την κυρία εδώ πέρα, πάρε ένα κοκτέιλ και μπατζίνα. Λοιπόν, κύριε, αρχικά για να κάτσετε εδώ πέρα πρέπει να έχετε πιστοποιητικά εμβολιασμού. Πω! Δεν έχουμε, αλλά θα τα πληρώσει αυτό, θα τα πληρώσει παραπάνω. Κύριε, μπορεί να έρθει ελεγκτής και να μας γραφάμε πρόστιμο, δηλαδή απαγορεύεται. Μα τι με νοιάζει. Κοίτα. Μπορούμε να το κάνουμε και αλλιώς τώρα. Δεν μπορούμε, ξέρω εγώ, να μείνουμε έτσι παράνομα, ρε παιδί μου, μόνο για 5 λεπτάκια, ρε παιδί μου. Λοιπόν, ακούστε με. Ωραία. Για να μην παράνομα, ναι, θα μου πληρώσετε 20 ευρώ παραπάνω από το μενού σας, ό,τι παραγγείλατε. Ναι, ναι, έλα, θα σας πληρώσω. Λοιπόν, αυτά θα το πω και στο αφεντικό. Ναι, ναι. Τι τώρα, ο gentleman πληρώνει πάντα για την κυρία. Να σου πω. Ναι. Χωρίζουμε, δεν μπορώ πλέον μαζί σου, άντε αντίο. Γιατί, αγάπη μου? Γιατί βρήκα καλύτερο, άντε για. Όχι, μη, αφού είμαστε μία εβδομάδα γνωριστήκαμε από το Free Fire. Δεν ξέρω καν πως φαίνεσαι από κοντά, αλλά έχουμε γνωριστεί μία εβδομάδα από το Free Fire. Μη με παρατήσεις, please. Εντάξει, μην νομίζετε λάθος, απλά είναι σαν να λέμε μου σπάς τα αρχίδια, αλλά στην κυριολεξία. Επίσης, ξέχασα να επιθυμίσω κάτι για το τέλος του βίντεο. Βλέπεις αυτά τα εργαλεία, τα χρησιμοποιούμε για καλούς σκοπούς. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, ειδικό δίδαγμα, μη πιάνετε ποτέ γκόμενα στο Free Fire, γιατί βλέπετε τι παθαίνετε στην τελική. Και ελπίζω κάποια μέρα να σκάτσει καμία γκόμενα και να γίνετε όλοι γκομενιάριδες. Anyway, αυτά από μένα, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, πάμε ένα like, πάμε ένα subscribe και εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Peace!